Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που φάνηκε αυτές τις δύο μέρες που συζητούμε το νομοσχέδιο κατεφημισμών εξυγχρονισμού του ΕΦΚΑ είναι η πλήρης απομόνωση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Απομόνωση που διαπιστώνεται εδώ, σε αυτή την αίθουσα, καθώς όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι αντίθετα με αυτό το νομοσχέδιο, αλλά απομόνωση που κυρίως διαπιστώνεται και αποτυπώνεται καθημερινά στην κοινωνία, στον κόσμο της εργασίας, αλλά φυσικά και στους ίδιους τους ασφαλισμένους. Γιατί όλη αυτή η προπαγάνδα, όλη αυτή η επικοινωνιακή πολιτική δεν μπορεί να αλλάξει την πραγματικότητα. Δεν μπορεί να αλλάξει την πραγματικότητα μιας πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η οποία τα χαρακτηριστικά που συνεχώς επιδεικνύει και αποτυπώνει και αποτυπώνεται και σε αυτό το νομοσχέδιο, είναι μια κυβέρνηση νεοφιλελεύθερη, με πελατειακό πρόσωπο, μια κυβέρνηση που συνεχώς απαξιώνει το δημόσιο τομέα, ιδιαίτερα όταν θέτει ως στόχο την ιδιωτικοποίηση. Είναι μια κυβέρνηση που η ιδιωτικοποίηση που προωθεί, και αυτό φαίνεται και σε αυτό το σχέδιο νόμου, πηγαίνει πάντα χέρι-χέρι με την κομματικοποίηση, την κομματικοποίηση που επιβάλλει το επιτελικό κράτος και έρχεται τώρα και το σχέδιο αυτό να επιβάλλει στις διοικητικές διευθυντικές θέσεις του ΕΦΚΑ. Είναι μια κυβέρνηση η οποία συστηματικά πλήττει το δημόσιο συμφέρον, εκποιεί τη δημόσια περιουσία και υποστηρίζει ισχυρά ιδιωτικά συμφέροντα. Κάτι που φαίνεται εξάλλου σε αυτό το σχέδιο νόμου και με τις παρεκκλήσεις όσον αφορά τις προβλέψεις για τις προμήθειες χωρίς όρια που προβλέπει το σχέδιο νόμου, όπως επίσης και για αυτή την περίφημη ανώνυμη εταιρεία η οποία θα διαχειριστεί, υποτίθεται, αλλά στην πραγματικότητα έρχεται να εκμεταλλευτεί και να εκποιήσει το μόχθο των υδρότατων ασφαλισμένων, την εγγύηση των συντάξεων, δηλαδή την ακίνητη περιουσία του ΕΦΚΑ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ένα νομοσχέδιο αντισυνταγματικό και είχαμε την ευκαιρία να το αναδείξουμε. Και είναι κάτι το οποίο αποτυπώνεται με σαφήνεια όσον αφορά την παραβίαση της ανεξαρτησίας της δημόσιας διοίκησης, τον εισοδισμό με κομματικό τρόπο μέσα από τις προβλέψεις αυτού του σχεδίου νόμου όσον αφορά μετακλητούς ιδιώτες σε θέσεις γενικών διευθυντών και διευθυντών, 256 θέσεις γαλάζιων golden boys και girls, να πούμε, για να μην κάνουμε και διακρίσεις, στην ουσία γαλάζιων εκλεκτών που θα δημιουργήσουν ένα δίκτυο 256 γενικών διευθυντών και διευθυντών του ΕΦΚΑ, η οποία αυτή η ρύθμιση, πρώτα απ' όλα, και εδώ είναι και ένα μείζον θέμα, πέρα της αντισυνταγματικότητας, ένα μείζον θεσμικό θέμα, δημοκρατικό, είναι ότι αποτελεί την κερκόπορτα για να επεκταθούν αυτές οι ρυθμίσεις και σε άλλες περιοχές του δημοσίου, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στην παιδεία και συνολικά στη δημόσια διοίκηση. Και φυσικά είναι προβλέψεις οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα πλήρους εξαίρεσης από οποιαδήποτε αξιοκρατική αυτή τη στιγμή ρύθμιση ισχύει μέσω του ΑΣΕΠ ή με τις κρίσεις προϊσταμένων που και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε θεσπίσει, αλλά ακόμα και με τις ρυθμίσεις τις οποίες θέσπισε η ίδια η κυβέρνηση Μητσοτάκη πριν από ένα χρόνο. Άρα λοιπόν αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο παραβιάζει ομά και κατάφορα βασικές αρχές δημοκρατίας, ισότητας, αξιοκρατίας του συντάγματος, βασικές δημοκρατικές αρχές για τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, είναι πραγματικά ένα νομοσχέδιο το οποίο πλήττει τελικά και το δημόσιο συμφέρον αλλά και τους ίδιους ασφαλισμένους. Ακούσαμε τον κύριο Υπουργό συνεχώς να προσπαθεί να αναπτύξει το επιχείρημα ότι τι τον νοιάζει τον ασφαλισμένο, τον συνταξιούχο, αν θα είναι ιδιώτης, μετακλητός ή δημόσιος υπάλληλος που τον εξυπηρετεί. Μα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
η τήρηση του συντάγματος, μια δημόσια διοίκηση αποτελεσματική που θα έπρεπε να είναι αναβαθμισμένη με τις αντίστοιχες προσλήψεις, με τον αντίστοιχο ψηφιακό και λογισμικό. Αυτή είναι μια δημόσια διοίκηση υπέρ του πολίτη. Όταν βέβαια εγκαθιδρύονται διατάξεις οι οποίες δημιουργούν πελατειακές σχέσεις και υποχρεώνουν τους πολίτες να είναι όμοιροι των πελατειακών σχέσεων, αυτό πλήττει τον συνταξιούχο, τον ασφαλισμένο, τον εργαζόμενο. Όταν θίγεται το δημόσιο συμφέρον μέσα από την παρέκκληση των προμηθειών χωρίς όριο, προμήθειες εκατομμυρίων, που ακόμα και η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής τηλητεύει, αυτό θίγει το δημόσιο συμφέρον, άρα θίγει την κοινωνική πλειοψηφία. Το ίδιο και με την ακίνητη περιουσία του ΕΦΚΑ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πρόκληση στις εποχές που ζούμε, της φτωχοποίησης, της συνεχούς μείωσης αγοραστικής δύναμης των μισθών, που δεν μπορούν τα νοικοκυριά και η μέση ελληνική οικογένεια να τα βγάλει πέρα, να έρχεται για ψήφιση νομοσχέδιο που δίνει σε αυτούς τους γαλάζιους εκλεκτούς της κομματικής ιεραρχίας που επιχειρείται να επιβάλλει η κυβέρνηση Μητσοτάκη στον ΕΦΚΑ μισθούς 8.000 και 4.000 ευρώ. Εμείς καταγγέλουμε αυτό το νομοσχέδιο, το καταψηφίζουμε και όπως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο Αλέξης Τσίπρας, είπε από αυτό το βήμα σήμερα το απόγευμα, δεσμευόμαστε ότι όταν θα έχουμε την εντολή ξανά από τον ελληνικό λαό θα το καταργήσουμε, όπως θα καταργήσουμε και το αντεργατικό νομοσχέδιο και το αντιασφαλιστικό που παρέδωσε την επικουρική ασφάλιση σε ιδιωτικά συμφέροντα, αλλά και συνολικά όλες τις αντεργατικές και αντικοινωνικές ρυθμίσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Είναι η ώρα να μιλήσει ο λαός, είναι η ώρα της πολιτικής αλλαγής. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.